Η εκδήλωση σηματοδοτεί μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε από την μέρα που ο Πρωθυπουργός μίλησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η οποία αποβλέπει στο να ενισχύσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, ειδικά στον παραγωγικό τομέα, ειδικά στον πρωτογενή τομέα. Και αφορά βεβαίως κυρίως τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι ειδικά τα προϊόντα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών δημιουργούν μια μεγάλη υπεραξία και για την ίδια την αγροτική οικονομία αλλά και για την εξαγωγική δυνατότητα της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 είχαμε εξαγωγές λαχανικών που προσέγγισαν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και 4 χρόνια μετά αυτό το ποσό, το ύψος των εξαγωγών, έφτασε στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η στιγμή που πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να αναδείξουμε τα συγκριτικά προβλήματα της χώρας και να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες ώστε και νέοι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι ζουν εδώ και πολλά χρόνια στον πρωτογενή τομέα να έχουν δυνατότητες προκειμένου να αναπτύξουν ειδικά τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον πρωτογενή τομέα και τα οικονομικά δεδομένα τα οποία τον αφορούν. Κυρίως όμως θα κρατήσει ζωντανή την ελληνική περιφέρεια, θα ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες και βεβαίως θα δώσει μια άλλη διάσταση στην δυνατότητα των εξαγωγών.